Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Συνάδελφοι, έχετε γνώση ακριβώς του πώς εξελίσσεται όλη η διαδικασία. Να μοιραστούν τα έγγραφα, παρακαλώ, εντωμεταξύ στους επικεφαλείς. Ο κύριος Λάπας από το ΣΥΡΙΖΑ για 15 λεπτά. Κύριε Βαδινογιάννη, κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορείτε να έχετε συνέχεια αυτό το μικρόφωνο μπροστά, γιατί η διαδικασία όλων των απαντήσεων όπως σας βολεύει εσάς. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Βαδινογιάννη. Καλώς ήρθατε. Πάντα ξεκινάω με τους μάρτυρες σε μια κλασική ερώτηση. Γνωρίζετε ποια είναι τα δάνεια του ΣΤΑΡ γενικά προς το τραπεζικό σύστημα? Χοντρικός, αν μπορεί. Γενικές γραμμές τα γνωρίζω. Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Τι ποσό περίπου είναι ο δανεισμός, αν μπορείτε να αναφέρετε? Είναι στάξη των 46 εκατομμυρίων περίπου και κάποια άλλα γύρω στα 20 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μέσω επιταγών και factoring. Μάλιστα. Δηλαδή, περίπου γύρω στα 69 εκατομμύρια, λέει η τράπεζα. Να συμφωνήσουμε εκείνη. Ναι, ναι. Για πέστε μας τώρα κάτι. Η οικογένειά σας είναι μια οικογένεια, θα λέει κανένας, από τις ελάχιστες, εύρωστες επιχειρηματικές οικογένειες που δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο αποφάσισε η οικογένειά σας να ασχοληθεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Και ας το ρωτώ αυτό, γιατί θα σας πω παρακάτω ότι καμία δεν είναι κερδοφόρα. Δεν ήταν ποτέ. Καμία επιχείρηση μου δεν ήταν κερδοφόρα. Γιατί λοιπόν επιχειρηματίες σοβαροί, με πολυσχετή δραστηριότητα επιχειρηματική, θέλετε να ασχοληθείτε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Θα πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, διότι τότε ήμουν αρκετά μικρός για να γνωρίζω λεπτομέρειες. Αλλά μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητες ότι η οικογένειά μου ήταν στα μέσα ενημέρωσης και το 80, έχοντας μια εφημερίδα. Κάποια στιγμή, αρχές του 90, της δεκαετίας του 90, έγινε μια προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθεί η τηλεόραση. Και από ό,τι γνωρίζω, δοθήκανε δύο άδειες. Μπορεί να κάνω λάθος σε κάποιες λεπτομέρειες. Όχι, όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως έτσι. Κύριε Βαδινογιάννη, με συγχωρείτε, ναι. Θέλω να είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να πάω από εδώ. Δεν νομίζω ότι φταίει το μικρόφωνο. Δεν είχε ξαναβγάλει πρόβλημα. Για συνεχίστε λίγο όμως τώρα, ρυθμιστική. Τώρα καλύτερα. Okay. Λοιπόν, αρχές της δεκαετίας του 90, δοθήκανε κάποιες άδειες από την τότε κυβέρνηση, οι οποίες, αν θυμάμαι καλά, ήταν στις εταιρείες οι οποίες είχαν ήδη μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εφημερίδες, και δοθήκαν δύο άδειες. Μία εξ αυτών ήταν το ΜΕΓΑ, και στο οποίο συμμετείχαμε για επενδυτικούς λόγους. Προφανώς ήταν μια ευκαιρία από τη στιγμή που υπήρχες και ήσουν ήδη επενδυμένος σε κάποια εφημερίδα να προχωρήσεις στο επόμενο μέσο ενημέρωσης, που ήταν προφανώς ότι η τηλεόραση ήταν η επόμενη σημαντική επένδυση που μπορούσε να κάνει στον χώρο. Το ΜΕΓΑ μέχρι και πρόσφατα ήταν μια κερδοφόρος επιχείρηση. Ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, είχε μετόχους και διάφορα ξένα funds. Ήταν δηλαδή μια σοβαρή υγιής επιχείρηση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Το ΣΤΑΡ, το οποίο προέκυψε στην ιδιοκτησία μας, προέκυψε πάλι μέσω αδειοδότησης, τότε αδειοδότησης, με τις εκεί παραδοχές και παραμέτρους. Και ήταν μια άδεια η οποία είχε δοθεί στις άλλες εφημερίδες. Ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ο θείος μου, ο Θόδωρος, που όλοι γνωρίζετε. Συμμετείχε ενεργά ως επενδυτής τα πρώτα χρόνια και στο τέλος κατέληξε να είναι και ο βασικός, αν όχι ο μοναδικός μέτοχος, αυτός και η οικογένεια η ευρύτερη. Μάλιστα. Γι' αυτό μπήκαμε στα μέσα και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η οδύσσια τα τελευταία 25 χρόνια. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε, επειδή είπατε ότι ήταν μία, αφού ήταν επενδυτικός ο σκοπός, μπορείτε να μου πείτε μέχρι πότε ήταν κερδοφόρος και το ΜΕΓΑ και το ΣΤΑΡ ως επιχείρηση? Μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι το ΜΕΓΑ τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε όλους, γιατί ήταν στο χρηματιστήριο και ήταν μια εταιρεία εισηγμένη. Θυμάστε μέχρι ποιο χρόνο είχε το ΜΕΓΑ, το ΣΤΑΡ, μπορώ να σας πω ότι μέχρι και την κρίση ήταν κερδοφόρος. Ειδικά το 2008 νομίζω ότι είχε 100 εκατομμύρια τζίρο και κοντά στα 20 εκατομμύρια κέρδη προφόρων και τόκων. Το 9 όμως είχε ζημιές, και το 10 και το 11 και το 12 και το 13 και το 14 και το 15. Ναι, και γι' αυτό αναγκάστηκε η μετοχή. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Μετά μπήκαμε στην περίοδο κρίσης. Η περίοδο κρίσης δεν έχει καμία ευθύνη, καμία ελληνική επιχείρηση. Προήλθε διότι η Ελλάδα δεν τα πήγε και πολύ καλά. Πολύ ωραία, ναι, αλλά αυτή τη ρώτηση σας έκανα, ναι, και ήθελα να κατατείνω. Ναι. Αφού ήταν επενδυτικός ο σκοπός, η ανάμειξή σας στις τέσσερις επιχειρήσεις, ΜΜΕ, γιατί από την ώρα που έχουμε επί έτη, επί συνεχή χρόνια, 1, 2, 3, 4, 5, 7, που έχουμε ζημιογόνα αποτελέσματα, επιμένετε να διατηρείτε μια τέτοια επιχείρηση ή να συμμετέχετε σε μια τέτοια επιχείρηση, αφού είπατε ότι ο σκοπός ήταν αποκλειστικά επενδυτικός? Μια επένδυση που δεν αποδίδει, τη σταματάμε ή αποχωρούμε? Αυτό είναι το ερώτημα.
Πολύ ωραία η ερώτηση και ίσως θα έπρεπε να το είχα κάνει με τη λογική τη δική σας. Όχι, επειδή είπα ότι είναι επενδυτικός σκοπός μόνο. Ναι, αν είναι επενδυτικός σκοπός, ναι, σωστό είναι αυτό και αν μπορείς να κάνεις το μετάχρηστο προφήτη. Εκείνη τη στιγμή, αν ήταν να δώσουμε 85 εκατομμύρια να κλείσουμε το κανάλι, θα σας έλεγα ότι σωστά θα πρέπει να δώσουμε λιγότερα και να κλείσει. Αυτή είναι η απάντηση. Όταν είσαι επιχειρηματίας όμως και έχεις ορισμένες σημαντικές ευθύνες, καταρχάς απέναντι στους εργαζόμενους και κατά δεύτερον απέναντι στην εταιρεία την οποία έχεις δημιουργήσει μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας, περιμένεις ότι χρηματοδοτώντας από τα δικά σου χρήματα με αυξήσεις κεφαλαίου, ο κύκλος θα γυρίσει. Θα έρθουν άλλες καλύτερες μέρες και θα έρθουν η στιγμή που θα πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που συνεχίζεις να χρηματοδοτείς. Κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η κρίση θα ήταν τόσο διαχρονική και κανείς δεν περίμενε ότι μέσα σε αυτή την κρίση θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε επιπλέον βάρη τα κανάλια τα οποία δεν περιμέναμε. Μάλιστα. Γιατί το 9 δεν περιμέναμε να επανέλθει ο φόρος στη διαφήμιση που επανήλθε πρόσφατα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ή προσδοκάτε ότι γρήγορα θα υπάρχουν αντεστραμμένα θετικά αποτελέσματα και τις επιχειρήσεις του ΜΜΕ? Τώρα, άμα κάνω τέτοιες προβλέψεις, θα σας πω... Όχι, πιστεύω ότι όπως είναι πάει η ελληνική οικονομία, τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά τα μέσα τα οποία είναι άμεσης προβολής διαφήμισης, είναι άμεση συνάρτησή τους με την ελληνική οικονομία. Ναι, δεν θα πάνε καλά. Αλλά σε αυτό δεν βοηθάει και το περιβάλλον που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, ας πάμε λίγο στο ΣΤΑΡ. Εδώ μας έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδας, πράγματι 69 εκατομμύρια είναι το συνολικός δανεισμός σας, από το οποίο μας λέει ένα νούμερο το οποίο για μένα είναι εντυπωσιακό γιατί αφορά την οικογένειά σας. Πώς αφήσατε ένα δανεισμό με 90% λέει ακάλυπτος κινδύνους? Δεν δώσατε εγγύησεις και εξασφαλίσεις. Εσείς που οι ίδιοι επενδύσατε στο ΣΤΑΡ και βάζατε την τσέπη σας σημαντικά ποσά, θα τα δούμε παρακάτω. Και είστε η μοναδική, μοναδικός μέτοχος. Το ερώτημα. Ακούστε, να σας πω κάτι. Ναι. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Βλέπω εδώ ότι είστε ο μοναδικός μέτοχος ΜΜΕ από το 8 και μετά που βάλατε από την τσέπη σας ίδια κεφάλαια 78,8 εκατομμύρια στο ΣΤΑΡ. Και πριν πάω στην άλλη ερώτηση, βάλατε 78,8 εκατομμύρια από την τσέπη σας. Έχετε 71 εκατομμύρια δάνεια περίπου, λέει η τράπεζα. Και μια επιχείρηση που δεν είναι κερδοφόρος για 7-8 χρόνια. Πάλι θα σας κάνω την ερώτηση. Αφού βάλατε 80 εκατομμύρια, έχετε 71 εκατομμύρια δανεισμό, έχετε 90% ακάλυπτα, γιατί επιμένετε να συμμετέχετε σε μια τέτοια επιχείρηση που δεν είναι κερδοφόρα και είπατε ότι μάλλον δεν θα είναι και στο μέλλον? Σε αυτό το ερώτημα δεν μου απαντάτε. Σας κάνω να αντιστρέψω το ερώτημα. Σας ξαναείπα ότι αν ήμουν μετάχρηστο προφήτης, το σωστό θα ήταν αυτό που λέτε. Με την απλή λογική, μαθηματικά είναι απλά τα μαθηματικά. Το αν και κατά πόσον είχαν εγγυήσεις οι τράπεζες, είχαν τις εγγυήσεις που έπρεπε να έχουν. Όταν έγινε το δάνειο, θέλω να σας υπενθυμίσω του ΣΤΑΡ, ξεκίνησε το 8. Το 8 ήταν η οικονομία της Ελλάδας σε μεγέθη αστρονομικά. Οι εγγυήσεις ήταν απόλυτα σε συνάρτηση με την τότε τραπεζική πρακτική. Επιπλέον αυτών, μπορώ να σας πω, η κερδοφορία δικαιολογούσε και περισσότερα δάνεια. Εμείς τότε είχαμε μία συμμετοχή στο ΣΤΑΡ, στην οποία επενδύσαμε και πολύ περισσότερα χρήματα, τα οποία έχουν αποπληρωθεί τώρα, για να γίνουν επενδύσεις τεχνολογικές. Άρα λοιπόν επενδύαμε στο κομμάτι που λέγεται ενημέρωση, γιατί πιστεύουμε ότι είχε ένα μέλλον. Τώρα, γιατί συνεχίζουμε? Πιστεύω ότι είχαμε κάποια υποχρέωση, όπως σας είπα πριν, να κάνουμε αυτά που κάναμε. Και νομίζω ότι μια τράπεζα, άσχετα από τις εγγυήσεις που έχει, γιατί είναι προφανές ότι οι εγγυήσεις δεν παίζουν ρόλο, διότι τα περισσότερα. Οι εταιρείες έχουν ρίξει κανόνι τώρα παρόλες τις εγγύησεις. Έχει σημασία να μπορούν οι μέτοχοι να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες στιγμές. Και αυτό το γεγονός θα έπρεπε να είναι πολύ σημαντικός παράγων χρηματοδότησης εταιρεών. Μάλιστα. Ότι έχει κάποιο σημαντικό μέτοχο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω την ερώτηση γιατί συνεχίζουμε. Αυτό είναι και λίγο αφελής ερώτηση. Όχι, δεν είναι αφελής, κύριε Βαρδινογιάννη. Σας πω γιατί δεν είναι αφελής. Γιατί αμέσως η επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Δηλαδή, επιμένετε να θέλετε να συμμετάσχετε στο θέμα την επιχείρηση ΜΜΕ? Με αυτή την έννοια, στον διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε, η οικογένειά σας ήθελε πράγματι να αποκτήσει ένα τηλεοπτικό σταθμό και με τι ποσό, δεδομένου ότι κάνατε την πιο μικρή προσφορά? Κατά ποιο τρόπο σκέφτεται η οικογένειά σας να συνεχίσει να αναμειγνύεται σε τέτοιες επιχειρήσεις? Αν θέλω να συνεχίσω, όχι, είναι δικό μου θέμα. Να ξεκαθαρίζουμε. Και είναι και δική μου υποχρέωση να συντηρώ κάτι το οποίο μου κάνει κέφι να το συντηρώ. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Δεύτερον, συμμετείχαμε στο διαγωνισμό, αυτόν τον διαγωνισμό που έγινε, όπως έγινε, με ένα ποσό που πιστεύαμε ότι είναι βιώσιμο το κανάλι, σε εφόσον προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, που θα ήταν κάποια 4 κανάλια στην ελληνική επικράτεια.
Αυτό ήταν το νούμερο που πιστεύαμε. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος μέσα σε αυτό το δωμάτιο που πίστευε ότι θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια, να μου το πει. Δηλαδή, να το παίξουμε και στο στοίχημα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί δώσαμε λίγα. Εγώ νομίζω ότι δώσαμε πολλά. Δώσατε λοιπόν τόσα που πιστεύατε ότι μπορεί να έχει προοπτική επιχειρηματική. Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ότι άλλοι δώσαν περισσότερα, αυτό είναι δικό σου θέμα. Δεν θυμόμαστε την εξήγηση σας. Λοιπόν, αυτό είναι. Για πες μας κάτι, κύριε Καρδινό. Από ό,τι λειτουργεί το κανάλι από το 1989, δεν είναι η πρώτη άδεια. Όταν άρχισε η ιδιωτική τηλεόραση, το 89. Εδώ ήρθε και η άλλη μέτοχη του Μέγκα, τους ρωτήσαμε το ίδιο και ρωτήσαμε και τους άλλους μηντιάρχες. Πιστεύετε ότι τα κανάλια από το 89 μέχρι σήμερα είχαν νόμιμα άδεια, λειτουργούσαν νόμιμα? Τα κανάλια λειτουργούσαν νόμιμα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι νόμιμα... Δύο λεπτά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί αυτά είναι πια και νομικά θέματα και είναι ξεκάθαρα. Ναι, λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες νόμιμα. Μάλιστα. Άρα νόμιμα λειτουργούσαν. Και νόμιμα τόσα χρόνια εισέπρατε το ελληνικό δημόσιο αυτά που εισέπρατε και εμείς κάναμε τις επενδύσεις μας. Κάποια κανάλια μπήκαν και στο χρηματιστήριο, κάποιοι εργαζόμενοι δουλεύαν εκεί πέρα. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως και πιστεύω μπορεί να είναι παράνομο είναι ότι δεν έγινε διαγωνισμός. Αλλά αυτό δεν έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει από την αρχή, αν με ρωτάτε. Μα το είπε και το ΣΤΕ αυτό που λέτε. Δεν το λέτε μόνο. Δεν λέω ότι ο διαγωνισμός έπρεπε να γίνει. Δεν είναι μια εξήγηση γιατί το πολιτικό σύστημα δεν προχωρούσε στην διαγωνιστική διαδικασία. Εγώ θα την δώσω αυτή την εξήγηση. Να δω τη μία εξήγηση εσείς. Δεν έχω εξήγηση. Είναι ανεξήγητο πώς τόσα χρόνια εμείς επιχειρηματίες ρισκάραμε τις περιουσίες μας σε προσωρινές άδειες. Αλλά επειδή υπάρχει το ρητό δεν μονιμότερο του προσωρινού, προφανώς εκεί παίζαμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Για πέστε μου κάτι. Το κανάλι και το Star και το Mega πιστεύετε ότι είχε μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή? Ένα πολιτικό προσανατολισμό, όπως το λέμε εδώ στους μάρτυρες. Είχε μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, αυτό εννοώ. Είχε μια πολιτική γραμμή. Να πούμε και δύο άλλα πράγματα για να βάλουμε όλα τα πράγματα στη θέση τους. Το κανάλι το Star, όλοι γνωρίζετε ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2013, ήταν ένα κανάλι το οποίο είχε άλλη στόχευση. Ήταν γενικού περιεχομένου, είχε πολύ ελαφριό περιεχόμενο στις ειδήσεις και είχε τη στόχευση σε εμπορικά κοινά, διότι μας ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα και η κερδοφορία του καναλιού. Τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια αλλαγής προσανατολισμού για συγκεκριμένους λόγους. Και είχε, ας το πούμε, λίγο πιο βαρύ δελτίο. Η προσπάθεια που είναι γενικά και η οποία παρακολουθείτε, είναι να υπάρχει ένα δελτίο το οποίο είναι αντικειμενικό και το οποίο να εκφράζει το σύνολο των απόψεων. Μάλιστα. Αυτό το παρακολουθούμε επί συνεχούς βάσης, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το παρακολουθούμε είναι οι συνεχείς μετρήσεις που κάνουμε ανεξάρτητες εταιρείες και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο δυνατόν αντικειμενικοί, χωρίς καμία κατεύθυνση. Και δεν καταλαβαίνω ποια είναι η κατεύθυνση που μπορείς να δώσεις ένα δελτίο. Μάλιστα. Εντάξει, αυτή είναι η απάντησή σας. Για πέστε μου κάτι. Ήρθε εδώ για τη σκηνικά με το Μέγκα. Το τελευταίο ομολογιακό δάνειο που πήρε το Μέγκα έθετε ως όρο, παύλα υποχρέωση, στους μετόχους να κάνουν αύξηση με το ίδιο κεφαλαίο, η οποία δεν έγινε ποτέ. Το Μέγκα τελικά σήμερα. Τι πιστεύετε το Μέγκα? Τι θα γίνει το Μέγκα? Εδώ ο κύριος Ψυχάρης μας είπε ότι σκέφτεται να κάνετε ένα Μέγκα TV, ένα ηλεκτρονικό κανάλι μόνο. Ποια είναι η άποψή σας? Καταρχήν, πέστε μου γιατί δεν έγινε αύξηση με το ίδιο κεφαλαίο, γιατί οδηγήθηκε σε κλείσιμο το κανάλι και αν πράγματι τι προοπτική υπάρχει για το Μέγκα, γιατί αφορά και τους εργαζόμενους. Καταρχάς, ξεκαθαρίζουμε πάλι ορισμένα πράγματα. Στο Star μπορώ να έχω μια άποψη και μια ευρύτερη γνώση των θεμάτων, διότι γενικότερα η οικογένειά μου έχει μεγάλη μερίδα συμμετοχής. Στο Μέγκα έχουμε μια μικρότερη συμμετοχή. Άρα λοιπόν η άποψή μου εκεί μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη για το τι έχει γίνει, δεν έχει γίνει και κυρίως τι πρόκειται να γίνει. Να κάνετε ένα-ένα τα ερωτήματα για να μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι θέλετε να σας απαντήσω. Είπε εδώ στο Επιτροπή ο κ. Μπόμπολας. Κύριε Ψυχάρη, είχε μια διαφορετική εκδοχή, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων, ότι το Μέγκα έκλεισε γιατί ενώ ο ίδιος ήταν διατηθειμένος να προσέλθει για την αύξηση του μοδίου κεφαλαίου, δεν συμφώνησε άλλοι δύο μεγάλοι, εσείς και ο Ψυχάρης. Αυτό είπε ο κ. Μπόμπολος εδώ. Νομίζω τι λέτε? Νομίζω ότι ο κ. Μπόμπολος έχει την οικονομική επιφάνεια να κάνει αύξηση μόνος του. Κανείς δεν τον εμπόδισε να την κάνει. Θα κάνει μόνος του, ενώ έχει ένα ποσοστό μόνο. Τι ποσοστό είχατε εσείς? Να σας εξηγήσω κάτι. Σε μια εταιρεία η οποία είναι συγμένη στο χρηματιστήριο, γίνονται αυξήσεις κεφαλαίου. Οι μέτοχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν. Αν ο κ. Μπόμπολας θεωρούσε ότι κάποιοι μπλοκάρουν την αύξηση, ας μας το έλεγε. Κανείς δεν μπλοκάρει την αύξηση. Αντιθέτως. Γιατί δεν έγινε, μπορείτε να μας πείτε? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έγινε. Αυτό είναι θέμα συγκυριών, μπορώ να πω. Ότι και για κάποιους λόγους καθυστερούσε η αύξηση μέχρι κάποια στιγμή που δεν έγινε.
Δεν μπορώ να απαντήσω το ερώτημα γιατί δεν έγινε. Όχι, καλώς. Η διάθεση να γίνει αύξηση από πλευράς μας υπήρχε. Υπήρχαν όμως ορισμένα σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν πριν την αύξηση. Μάλιστα. Ξέρετε, εδώ έχουμε κάνει και ερωτήσεις και σε άλλους μηντιάρχες. Σε αυτό που σας είπα πριν, ότι ενώ δεν είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις για μία δεκαετία κοντά και ενώ ζουν μόνο με δανεισμό, μία εξαίρεση είναι μόνο το ΣΤΑΡ, το οποίο βάλατε 80 εκατομμύρια ως οικογένεια, όλα τα άλλα ΜΜΕ ουσιαστικά ζουν από τραπεζικό δανεισμό για βαρδινογένεια. Το ερώτημα είναι μήπως τελικά ζουν μόνο από δανεισμό και δεν τον θέλουν για επιχειρηματικούς και επενδυτικούς σκοπούς, αλλά για άλλους λόγους στα κανάλια. Κάποιοι επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτήν την ερώτηση, δεν είναι δικό μου θέμα. Τι λέτε, έχετε κάποια γνώμη? Κέρδος δεν έχετε. Ζημιές έχετε. Μόνο από δάνεια ζουν τα ΜΜΕ. Γιατί τα έχουν τελικά? Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως δεν τα έχουν για επενδυτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, αλλά για άλλους. Μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό είναι το ερώτημα. Για τα δικά μου θέματα. Όχι, αφορά και το ΜΕΓΑ, αν θέλετε. Το ΜΕΓΑ, σας επαναλαμβάνω, ήταν ένα πρότυπο και παραμένει ένα πρότυπο μιας επιχείρησης, η οποία έχει πολυμετοχικότητα, διαχρονικότητα, αποτελούσε το πρώτο κανάλι σε ενημέρωση και ήταν μια κερδοφόρος επιχείρηση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, οι συγκυρίες το φέραν έτσι, που αυτή τη στιγμή παραπέει. Κερδοφόρος, τόσα δάνεια. Για πετε μου, η οικογένειά σας με τι ποσοστό συμμετείχε στο ΜΕΓΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο, μέσω όλων των εταιριών? Η οικογένεια μου δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, γιατί είμαστε μεγάλη οικογένεια. Ναι, ναι. Μπορώ να σου πω ότι είναι πάνω από 20%. 20%. Αλλά από εκεί και πέρα. 23, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μια εταιρεία μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρος και με πολλά δάνεια. Τα δάνεια δεν αποτελούν βαρύδι για την εταιρεία από τη στιγμή που μπορεί η εταιρεία να τα εξυπηρετεί. Οι έλλειψη κερδοφορία δεν έφερε στο δανεισμό, έφερε στα οικονομικά αποτελέσματα. Είναι πόρισμα της Τάπης Ελλάδος. Αυτή ήταν η ερώτηση. Το ΜΕΓΑ, αν ψάξετε πίσω τα νούμερα, ήταν κερδοφόρο κανάλι για επί σειρά ετών. Άρα μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες ότι ήταν ένα κερδοφόρο κανάλι, κερδοφόρο επιχείρηση, μια σημαντική επένδυση. Από εκεί και πέρα, αν τώρα δεν είναι κερδοφόρο, είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Σήμερα ο Όμιλος Βαρδινογέννης σε πόσα μέσα επικοινωνία συμμετέχει συνολικά, περίπου? Μπορώ να σας πω κάποια πράγματα που είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, συμμετέχουμε βασικά στα κανάλια και δεν ξέρω αν μπορεί να έχουμε κάποια συμμετοχή σε κάποιες άλλες εταιρείες εκδοτικές, αλλά δεν νομίζω να είναι σημαντικά τα ποσοστά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για όλους τα μέλη της οικογένειάς μου. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Εδώ ο κ. Αλαφούζος ήρθε και μας είπε ότι όλα τα κανάλια, όλα, δεν ξέρει σε κανένα παρά μόνο το δικό του, το Sky. Είπε ότι είχατε τα κανάλια, πρώτον, τα είχατε μετατρέψει σε γραφεία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δεν είχαν καμία σχέση με την ενημέρωση. Και δεύτερον, τα δάνεια οπέρα ήταν τα δανεικά και αγύριστα. Τι έχετε να πείτε? Δύο πράγματα είπε. Ότι είναι γραφεία τύπου των επιχειρηματιών, κ. Αλαφούζος. Και δεύτερον, τα δάνειά είναι δανεικά και αγύριστα. Τι απαντάτε? Εγώ μπορώ να απαντώ για τα δικά μου. Άμα έχω πληρώσει 185 εκατομμύρια, μέχρι τώρα από τα τελευταία χρόνια, των οποίων τα 75 σε τράπεζες, γιατί τα 85 είναι ένα σύνολο μεγάλο ποσόν. Στην τελευταία 8ετία, 7ετία, τα 75 έχω πάει στις τράπεζες. Άρα δανεικά και γύριστα δεν το βλέπω. Πώς βγαίνει? Τώρα άλλοι επιχειρηματίες δεν ξέρω τι κάνουν. Μάλιστα. Και δεν με αφορά κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Δώστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελείωσε. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Λάπα. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τζαβάρας. 15 λεπτά, ο κύριος Τζαβάρας. Μάλιστα.